Άγιε Δημητριάδος, Άγιε Αδελφέ, κατόδυνοι όλοι μας εδώ παρακολουθούμε τα συμβαίνοντα στην νότιο-ανατολική Τουρκία με τους καταστρεπτικούς σεισμούς οι οποίοι έπληξαν δύο φορές αλλεπάλληλα την περιοχή με χιλιάδες θύματα, νεκρούς, με πολύ περισσότερες χιλιάδες τραυματίες. Προσευχόμεθα από την πρώτη στιγμή, επικοινωνούμε με τους ανθρώπους εκεί. Αυτή τη στιγμή δύο αρχιερείς μας και λαϊκοί συνεργάτετων βρίσκονται κοντά στους Ορθοδόξους αδελφούς μας στην Αντιόχεια, στην Αλεξανδρέτα, στη Μερσίνη. Εγώ εξέφρασα τη συμπάθεια του Πατριαρχείου μας και της περί αυτό ομογενείας στον εξοχότατο πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, και δι' αυτού προς όλο τον λαό της χώρας. Επίσης, επικοινώνησα γραπτός και τηλεφωνικός με τον μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν οι Ορθόδοξοι της περιοχής εκείνης, και περιμένουμε σημαντική βοήθεια από τις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου στο εξωτερικό, Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία και ούτω καθεξής, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε κατάτι έστω στα τεράστια έξοδα, στις τεράστιες δαπάνες που χρειάζονται για να ανακουφιστούν οι πληγέντες. Ήδη στείλαμε ήδη πρώτης ανάγκης με τους δύο αρχιερείς και με τους λαϊκούς οι οποίοι βρίσκονται από χθες στην περιοχή, και θα συνεχίσουμε να νοιαζόμαστε και να ενδιαφερόμαστε εμπράκτος και όχι μόνο θεωρητικός και όχι μόνο δια της προσευχής μας για αυτούς τους συνανθρώπους μας οι οποίοι μέσα στο καταχύμωνο δοκιμάζονται σκληρά. Προχθές που μίλησα στην ΕΡΤ, παρεκάλεσα όλο τον ελληνικό λαό να προσεύχεται για αυτούς τους εμπεριστάτους συνανθρώπους μας. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε κλιμάκια για να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν επί τόπου, και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και πολλές άλλες χώρες έσπευσαν να βοηθήσουν, και την Τουρκία και τη Συρία, έστω και αν είναι διαφορετικές οι συνθήκες στη μία και στην άλλη χώρα. Και όπως είπα, θα συνεχίσουμε να ενδιαφερόμεθα, να προσευχόμεθα για να ανακουφίσουμε έστω και μερικώς, έστω και επολίγων αυτούς τους βασανισμένους αδελφούς μας. Ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιες καταστροφές. Σας ευχαριστώ.